γεμάτο δάκρυα στάζει το πέλαγος. Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο. Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα. Και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει. Έχω πια χάσει καιρό το δικαίωμα να σ' αντικρίζω καθώς τα χαράζει. Η μετανάστευση έχει βαθιές ρίζες και είναι τόσο παλιά όσο και οι ρίζες του ελληνισμού. Ο Έλληνας ήταν ένας αιώνιος μετανάστης. Δεν υπάρχει περίοδος στην ελληνική ιστορία που να μην έχουμε μεταναστεύσει Ελλήνων. Μετανάστευαν για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως εξαιτίας της φτώχειας και της ανέχειας. Το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα. Κουβαλούσαν τις αναμνήσεις τους σαν ξόρκια για τους δράκους ξενιτιάς και έσερναν, εκτός από τους ταπεινούς τους μπόγους, πιότερο την υπόσχεση για επιστροφή. Όλα για αυτή τη μέρα του γυρισμού. Δεν υπάρχει μετανάστης που να μην την ονειρεύτηκε. Νοσταλγία για μια αγαπημένη όπως ο Γιάννης του Μοθωνιού, για μια μελαχρό ιστορημένη τόσο όμορφα από τον Παπαδιαμάντη. Μετά το δυστυχώς επτοχεύσαμε του 1893, μέσα σε 10 χρόνια, ένας στους 6 κατοίκους του τότε ελληνικού κράτους μετανάστευε για Αμερική, Καναδά και Αίγυπτο. Και ξανά μετά το τέλος της κατοχής και του εμφύλιου, μέσα σε 25 χρόνια, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το 14% του πληθυσμού, μετανάστευαν πάλι για Αμερική, Καναδά, αλλά και για Αυστραλία, Γερμανία. Να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά. Σαν λαός νομίζαμε πως από αυτή τη μοίρα έχουμε γλιτώσει, αλλά να που γύρω μας σχηματίζεται σιγά σιγά ένα νέο κύμα εξόδου και μια νέα γενιά ακολουθεί με διαφορετικό τρόπο τα βήματα των παππούδων της. Αν είναι αλήθεια ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία, στην περίπτωση της Ελλάδας ισχύει σαφώς το δεύτερο. Εγκλωβισμένη στη δίνη της κρίσης και με την ανεργία να απογειώνεται, σπρώχνει στο περιθώριο τα παιδιά της. Οι Έλληνες παίρνουν και πάλι το δρόμο της μετανάστευσης. Παλιά στην ξενιτιά ζητούσαν δυνατά κορμιά. Τώρα ζητούν δυνατά μυαλά, τα ελληνικά μυαλά. Η οικονομική κρίση σκότωσε τα όνειρα των νέων. Η λέξη ανεργία τους στήχιωσε. Πολλοί δεν αναγνωρίζουν πια τον τόπο που μεγάλωσαν. Αγωνία, θλίψη, αβεβαιότητα και παρακμή. Έτσι πήραν τη μεγάλη απόφαση να φύγουν και να αναζητήσουν τη δική τους Ιθάκη, που θα τους επιτρέπει τουλάχιστον να ονειρεύονται. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα προαναγγέλει τι θα συμβεί σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου. Έχουμε κάνει πολλά σφάλματα, αλλά δεν είναι αυτά τα μόνα υπεύθυνα για την πληγή που μας τυρανάει. Η αιτία είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο αποδείχτηκε μια μεγάλη απάτη για ολόκληρη την Ήπειρο. Η πατρίδα μας λειτουργεί σαν πειραματόζω στο ευρωεργαστήρι. Η χώρα βλέπει για μια ακόμα φορά το παραγωγικό δυναμικό, το πιο εξειδικευμένο τμήμα της νέας γενιάς να μεταναστεύει, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη, την Αμερική, στην Αυστραλία, παντού σε όλο τον κόσμο.
Το θλιβερό της όλης υπόθεσης είναι ότι το νέο μεταναστευτικό κύμα σπρώχνει στους δρόμους της φυγής όλους αυτούς που θα αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό για την ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ανειδίκευτους εργάτες γκασταρμπάιτερ που αναζητούν τις τύχες τους στις φάμπρικες της Γερμανίας, αλλά για νέους πτυχιούχους, για εξειδικευμένους τεχνικούς που διαθέτουν τα προσόντα και τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να εργαστούν στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Φεύγουν οργισμένοι. Παλιά κουβαλούσαν τους μπόγους τους με τα ελάχιστα. Στις βαλίτσες τώρα κουβαλάνε τα λάπτοπ, τις εμπειρίες τους, τα πλούσια βιογραφικά τους, ένα βουβό θυμό και μαζί ένα δάκρυ για την πατρίδα που τους αποβάλλει σαν ανεπιθύμητους, που δεν μπορεί να τους χωρέσει. Μια πατρίδα που ματώνει για να σπουδάσει τα παιδιά της και τώρα τα παρακολουθεί ανήμποροι να φεύγουν μακριά της για να δουλέψουν σε άλλους ξένους τόπους. Και το μέγα ερώτημα είναι, γιατί δεν μας χωράει η πατρίδα μας, γιατί είναι πατρίδα μόνο για τους λίγους? Αυτή η πίκρα σημαδεύει τους τωρινούς μετανάστες, αλλά και τους παλιότερους. Η ξενιτιά δεν είναι για όλους, λέγαν παλιά στα χωριά μας. Και έτσι είναι. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά φαίνεται να είναι όμως η μόνη λύση. Μακάρι να μην συνεχιστεί για πολύ αυτή η αιμορραγία. Μακάρι. Φεύγουν κατά χιλιάδες. Διαβάζουμε τα νούμερα και τρομάζουμε. Νέοι με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έμπειροι τεχνικοί αλλά και απελπισμένοι μεσήλικες. Αναχωρούν για το ταξίδι, όχι πια σε ένα μπάρι όπως οι παππούδες μας ή με ένα φτηνό αεροπορικό εισιτήριο. Έλα μαμά, καλησπέρα. Παρηγορούν τους δικούς τους. Μην κλαις βρε μαμά, θα μιλάμε στο Skype. Καλά είσαι? Σε 5 ηλεκτρονικά λεπτά τι να πεις? Για ποιο καημό, ποιο όνειρο και πόνο? Πώς θα τσουγκρίσεις το ποτήρι στη χαρά? Εσύ πώς πας? Θα περιμένουν όλο το καλοκαίρι, αν η εταιρεία δώσει άδεια. Αλλά ποιος θα σκέφτεται αυτά τώρα που στο μυαλό υπάρχει το σχέδιο και η ευκαιρία για δραπέτευση? Γιατί το πατρό χώμα είναι ρηκτή τιμωρία. Τώρα στα αεροδρόμια οι συγγενείς δεν κουνάνε πια μαντήλια και αυτοί που φεύγουν αφήνουν σε όσους μένουν μονάχα τις ελπίδες. Πως αν περάσουν τα χρόνια, ενδέχεται να ξεθυμάνει ο θυμός. Θα στραγγίσει το ξύδι. Θα μείνει μόνο η γλύκα στιγμών με συγγενείς και φίλους. Ομορφιές και γοητείες των αισθήσεων. Θερινές τζιτζικοκραυγές της ξαγνιασιάς. Η ιστορία δείχνει ότι τα κύματα αυτών των μεταναστών φεύγουν και επανέρχονται στην αφετηρία τους, αφού προηγουμένως έχουν καταφέρει να διαπρέψουν και να διακριθούν στις χώρες που τους φιλοξένησαν. Και αυτό που τώρα προέχει είναι να πιστέψουμε ότι από όλο αυτό κάτι καλό θα βγει. Κάποια στιγμή, αρκετοί, ίσως και οι περισσότεροι από εκείνους που σήμερα φεύγουν χωρίς σκέψη επιστροφής, θα γυρίσουν και θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους κάτι θετικό για αυτή τη χώρα. Ένα καινούριο και καλύτερο μπόλι. Το αξίζει τούτη η πατρίδα. Θα επιστρέψουν καλύτεροι. Ναι, καλύτεροι. Και θα χτίσουμε όλοι μαζί μια πατρίδα καλύτερη από αυτή που άφησαν πίσω. Όσο και να μας καταλογίζουν οι διάφοροι ευρωσοφοί, όλοι μας το ξέρουμε πως μας ζηλεύουν σαν λαό. Ζηλεύουν που οι λέξεις πλήξη και ανία στον τόπο μας είναι άγνωστες. Το κλίμα και η γεωγραφική θέση που χρεώνουν τους Έλληνες σε μια αισιόδοξη εξωστρέφεια. Γι' αυτό οι λέξεις νοσταλγία, κέφι και χαρά είναι κατανοητές μόνο όταν είσαι Έλληνας και ειδικά στην Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε να μας τα στερήσουν αυτά. Γιατί η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα του κόσμου και η γενιά μας θα την κάνει ομορφότερη και καλύτερη. Είναι το μοναδικό μέρος στον πλανήτη όπου η θάλασσα και ο ουρανός γίνονται ένα και εσύ βρίσκεσαι κάπου εκεί, σαν να πετάς και κοιτάς μαγεμένος έναν κόκκινο ήλιο που προσπαθεί να διαλέξει ανάμεσα στο μπλε της θάλασσας και το γαλάζιο του ουρανού που αγκαλιάζονται. Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε τι είναι φιλότιμο και είναι καιρός να το δείχνουμε περισσότερο και να στεκόμαστε πολύ πιο κοντά στους αδύνατους, που τώρα μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Γιατί η Ελλάδα ίσως είναι μια φτωχή χώρα για κάποιους τεχνοκράτες, αλλά με τους πιο πλούσιους σε συναισθήματα κατοίκου. Γιατί τα καταφέρνουμε πάντα, έστω και την τελευταία στιγμή, και έτσι θα γίνει και τώρα. Γιατί τις δύσκολες στιγμές οι Έλληνες περνάμε με την οικογένεια και με τους φίλους μας, χωρίς να χρειαζόμαστε ψυχίατρο και το κρεβάτι ψυχαναλυτή. Γιατί στην Ελλάδα η οικογένεια έχει ακόμα αξία. Γιατί έχουμε αληθινούς φίλους. Γιατί μιλάμε δυνατά και γελάμε την καρδιά μας. Γιατί όταν φωνάζουμε αδερφέ στο δρόμο, αδερφέ, όλοι γυρνάνε. Γιατί ακόμα και ο Άινστάιν παραδέχτηκε ότι οφείλει πολλά σε έναν Έλληνα. Γιατί εδώ που ζούμε όλο το χρόνο, ο ξένος το έχει σκοπό ζωής να έρθει για μία εβδομάδα από όλη του τη ζωή.
Γιατί η μαμά μου φτιάχνει τα καλύτερα γεμιστά του κόσμου. Όλα αυτά τα παιδιά που φεύγουν, μέσα τους δίνουν μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση σαν αυτή με την οποία έκλεινε το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και θα τη φτιάσουμε. Έτσι και μια πατρίδα για μας. Εκεί στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Μια πατρίδα που αξίζουμε. Μια Ελλάδα που θα σέβονται όλοι. Μια Ελλάδα που θα χωράνε όλα της τα παιδιά. Κανείς δεν θα λείπει από την αγκαλιά της. Κανείς. Καλή τύχη, παιδιά. Καλή προκοπή. Είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρετε. Καλή επιστροφή. Σας περιμένουμε όλους πίσω στην πατρίδα.